ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Είναι μητέρα 9 παιδιών, είναι 41 χρονών και πήρε το πτυχίο της με άριστα από το ΑΠΙΘΙΤΑ την Δευτέρα που μας πέρασε, από το τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας στο ΑΠΙΘΙΤΑ και μάλιστα με άριστα. Η κυρία Αλεξάνδρα Χοροζίδου Τσανακτσίδου είναι μαζί μας και την καλημερίζουμε. Καλημέρα σας, κυρία Χοροζίδου. Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε? Ευχαριστώ πολύ για το καλωσόρισμα και για την εισαγωγή. Να είστε καλά. Εμείς... βρίσκομαι στο χωριό, στον Άγιο Ηλία Καστοριά, ναι, το οποίο αγαπώ πάρα πολύ. Ναι. Τα καλοκαίρια όλα τα περνούσα εδώ με τον παππού και τη γιαγιά. Μάλιστα. Είμαι δεμένη πάρα πολύ με τον τόπο. Τον έχω μελετήσει και ιστορικά μέσα από την επιστήμη μου. Και γι' αυτό το βιβλίο πρόσφατα. Το βιβλίο σας φέτος κιόλας, ναι. Στις Φλόγες του Αηλιά. Τον Απρίλιο, ναι, ναι. Αναφέρεται στην περίοδο του Μακεδονικού Αγώνα και στη ζωή των απλών ανθρώπων αλλά και ηρών της περιοχής που έδρασαν εδώ. Μάλιστα. Γερμανός Καραβαγγέλης, Παύλος Μελάς, Καπετάν Βάρδας και ανώνυμοι ήρωες οι οποίοι έδωσαν τη ζωή τους, ας πούμε, και αγωνίστηκαν για τον τόπο. Άρα λοιπόν να συμπεράνω ότι αυτή η αγάπη σας για την ιστορία είναι αυτή που σας οδήγησε και στο συγκεκριμένο τμήμα του ΑΠΙΘΙΤΑ, το οποίο πήρατε, από το οποίο πήρατε και το πτυχίο σας τη Δευτέρα με άριστα. Ακριβώς, ακριβώς. Μέσα από τις έρευνες που έκανα και τη συλλογή υλικού, ήθελα όλο αυτό να το κάνω με πιο επιστημονικό τρόπο και έτσι οδηγήθηκα και στις σπουδές στο Τμήμα Ιστορίας, mm-hmm, για να μάθω και τη μεθοδολογία, να έχω πρόσβαση σε περισσότερες πηγές, να το κάνω αυτό πιο λεπτοεμερώς. Και έτσι, ας πούμε, ολοκληρώθηκε αυτό το έργο με... Δόξα τω Θεώ, με επιτυχία βγήκε και το βιβλίο, το οποίο νιώθω ότι το όφυλα και στον παππού μου, τον Κώστα Κωνσταρέλη, και στη γιαγιά μου Αλεξάνδρου, η οποία αγαπούσαν πολύ το τόπο και μας δώσανε όλο αυτό στα εγγόνια τους και σε μένα. Και νιώθω επίσης ότι όφυλα κάτι κι εγώ σε αυτόν τον τόπο, να αφήσω κάτι κι εγώ. Να πω ότι δεν είναι το πρώτο πτυχίο σας. Έχει προηγηθεί και ένα ακόμη πτυχίο φυσικοθεραπείας. Έτσι, έτσι. Από το Τμήμα Φυσικοθεραπείας. Ναι, αλλά ναι. Νομίζω ότι αυτό που σας ταιριάζει, αυτό που αγαπάτε περισσότερο είναι αυτό, το σημερινό. Κοιτάξτε, να σας πω. Και αυτό το αγαπώ πολύ και τη φυσικοθεραπεία την αγαπώ πολύ. Δεν μπόρεσα να την ασκήσω γιατί προτίμησα να μεγαλώσω τα παιδιά μου, ναι, να μείνω δίπλα στην οικογένεια. Αυτό που κάνω όμως τώρα είναι οι επόμενες σχολές, ναι, επόμενες σπουδές, ας πούμε, που κάνω μια εκπαίδευση στο personal coaching, γιατί το να, θέλω να μείνω κοντά σε μητέρες, να μείνω δίπλα σε μητέρες κυρίως, να τις στηρίξω στο έργο τους και στην προσπάθειά τους. Διαβάζω στα ρεπορτάζ που δημοσιεύονται σήμερα και δεν ξέρω πώς αισθάνεστε που βλέπετε το όνομά σας πρώτη σελίδα παντού σήμερα. Αλήθεια. Δεν το έχω δει. Είμαι στο χωριό, δεν έχω ίντερνετ καλό. Βλέπω κάπου λίγα πράγματα. Ναι. Αισθάνομαι λίγο αμήχανα. Εντάξει, δεν θεωρώ ότι έχω κάνει κανένα κατόρθωμα. Ούτε τα 9 παιδιά τα θεωρώ κατόρθωμα, ούτε το πτυχίο, τα 2 πτυχία τα θεωρώ κατόρθωμα. Τι να σας πω, θεωρώ ότι είναι ένα χρέος προς τη ζωή και προς όλους και την οικογένειά μου αυτό που εκπληρώνω αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι... Κάτι υπεράνω δυνάμεων, κάτι τρομερό. Για τον πολύ κόσμο προφανώς είναι και κάνει εντύπωση και αίσθηση σε όλη την Ελλάδα και νομίζω ότι δικαίως. Δικαίως γιατί δεν ξέρω αν μας λείπουν αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά σαν εσάς. Ναι, να σας πω σε αυτό το σημείο ότι βρήκα πολύ στήριγμα σε ιστορίες από παλιές γυναίκες. Ναι. Και λέω, αφού αυτές οι γυναίκες μπορούσαν, γιατί εμείς, ας πούμε, μετά από 50 έστω 100 χρόνια δεν μπορούμε. Μάλιστα. Δηλαδή, μεγαλουργούσανε και οι γυναίκες της Μακεδονίας και οι γυναίκες του Πόντου, γιατί έχω καταγωγή και από τον Πόντο. Τρομερές ιστορίες. Και λέω, ξαφνικά εμείς δεν μπορούμε, ας πούμε, ούτε παιδιά να κάνουμε, ούτε να. Τι να πω. Είναι όμως. Είναι πραγματικά. Μάλιστα, ο τύπος Θεσσαλονίκης σας έχει και κεντρικό θέμα στην πρώτη σελίδα. Όχι απλά στην πρώτη σελίδα, έτσι. Δεν ξέρω. Αριστούχος το ΑΠΙΘΙΤΑ, μητέρα 9 παιδιών, η αίθουσα τελετών του Πανεπιστημίου, σύστηκε από τα χειροκροτήματα και τις επιφημίες των 9 παιδιών τους. Ήταν και τα 9 παιδιά εκεί. Κοιτάξτε, ήταν τα 6 συγκεκριμένα, τα άλλα ήταν νοερά και μέσα από αναμετάδοση γιατί βρισκόταν σε κατασκήνωση. Αλλά η μικρή ήταν μαζί μου και την ώρα που υπέγραφα. Α, μάλιστα. Νομίζω πάντως ότι τα δύο τελευταία σας παιδιά ουσιαστικά ήρθαν στον κόσμο ενώ ήσασταν φοιτήτρια.
Λοιπόν, το 8ο ναι. Ήταν 2 μηνών όταν έδωσα κατατακτήριο. Α, μάλιστα, μάλιστα. Πήγαμε το μωράκι μου μαζί και γράψαμε τις εξετάσεις μου. Mm-hmm. Το επόμενο παιδάκι όντως ήρθε όσο ήμουν φοιτήτρια. Μάλιστα. Καταπληκτικό, πραγματικά. Ποια είναι τώρα τα δικά σας σχέδια από εδώ και κάτω? Ναι. Έχετε αυτήν την αναγνωρισιμότητα πια και μέσα από την προβολή για την δική σας περίπτωση, πραγματικά είναι εντυπωσιακή. Με τι θα ασχοληθείτε παρακάτω? Κοιτάξτε, να σας πω, αυτό που έκανα και επέτρεψα να γίνει με το πρώτο ρεπορτάζ το οποίο κυκλοφόρησε, mm-hmm. πραγματικά το κάνω γιατί ήμουν αντιστακτική, να πω ναι. την αλήθεια. Αλλά το έκανα γιατί νιώθω ότι έχω μια αποστολή, εντάξει, δόξα τω Θεώ τα κατάφερα, να δώσω ένα μήνυμα και προς άλλες γυναίκες mm-hmm. και μητέρες, να μην θεωρήσουν ότι τα παιδιά είναι εμπόδιο. Σωστά. Σε καμιά σωστά. περίπτωση. Πόσο μάλλον και 9 παιδιά, όχι απλά παιδιά. Και 9 παιδιά, ναι, γιατί όχι, γιατί όχι. Γιατί όχι. Με το σύζυγό σας διαβάζω επίσης ότι είστε μαζί από τα 18. Ναι, 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 πράγματι. Είναι καταπληκτική η ιστορία σας, από πού και να τη δει κάποιος, κυρία Χοροζίδου. Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, όλα πήγαν καλά. Ναι. Όλα πήγαν καλά. Μήπως θα έρθουν και άλλα παιδιά, ίσως, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, έχει ο Θεός, έχει ο Θεός. Να το δούμε και αυτό παρακάτω, γιατί όχι, γιατί μόλις προχθές ανακοινώθηκαν και τα στοιχεία της απογραφής. Στην Καστοριά, αν έχετε πληροφορθεί, είμαστε στο νομό Καστοριάς περίπου 4.500 λιγότεροι σε σχέση με τα πριν 10 χρόνια που είχαμε την προηγούμενη απογραφή. Γενικά σαν χώρα είμαστε πια λιγότεροι. Τα δικά σας παραδείγματα, αν και διαβάζω επίσης ότι δεν σας αρέσει και η ερώτηση πώς τα καταφέρνετε με 9 παιδιά. Δεν μου αρέσει, δεν μου αρέσει. Εντάξει, γιατί αφού βλέπει, ας πούμε, ο κόσμος τα καταφέρνω, δεν είναι. Δόξα τω Θεώ, καταφέρνονται. Αν θέλει κάποιος προσωπικά να με ρωτήσει mm-hmm. κάποια μητέρα που επικοινωνώ, ναι. μπορώ να πω, αλλά τώρα. Τα καταφέρνουμε. Τα καταφέρνουμε. Βρίσκουμε λοιπόν. Τον τρόπο με οργάνωση και τα καταφέρνουμε. Οι συμφοιτητές εκεί που ήσασταν στο ναι. Πιθήτα, οι καθηγητές σας γνώριζαν όλο αυτό την οικογένειά σας, το ότι ναι, έχετε ναι. πάρα πολλά παιδιά. Να σας πω, δεν το έλεγα. Δεν το έλεγα γιατί δεν έβρισκα το λόγο να το πω. Ήθελα να θεωρούμε όπως όλοι οι φοιτητές και οι φοιτήτρες και όταν. Θέλετε να έχετε την ίση αντιμετώπιση, καταλαβαίνω. Βέβαια. Δεν ήθελα να το ρόλο της μητέρας να μου δώσει κάποιο προβάδισμα. Mm-hmm. Όχι, σε καμία mm-hmm. περίπτωση. Μάλιστα. Πολλοί δεν το ξέρουν, ούτε τώρα ίσως να μην το ξέρουν. Έτυχε κάποιοι καθηγητές, ας πούμε, και το μάθανε κάποιοι παιδιά. Mm-hmm. Τώρα από εδώ και πέρα, όπως είπαμε, θα ασχοληθείτε και με πολλά πράγματα και το coaching, όπως ναι. είπατε, είναι στα, ενδιαφέρον, στα uh-huh. ενδιαφέροντά σας. Οι φίλοι σας, οι γνωστοί σας, μετά από όλο αυτό, τι σας λένε? Εντάξει, ξέρουν την πορεία μου, ξέρουν το προφίλ μου. Δεν είναι έκπληξη για αυτούς. Ναι, χαίρονται γι' αυτό σίγουρα. Οι συγγενείς, όλοι οι γονείς φυσικά, mm-hmm. αδέρφια, mm-hmm. όλοι τα πάντα. Και με στηρίζουν. Έχω ανθρώπους που με στηρίζουν γιατί βγαίνουν δυσκολίες στην πορεία, είναι αλήθεια. Mm-hmm. Δεν είναι απλό όλο αυτό, ούτε με την οικογένεια τη μεγάλη. Ναι, 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 ναι. Για να μην το κάνουμε να πάμε στο άλλο άκρο, ότι είναι και απλό. Ναι, όχι, δεν είναι απλό. Δεν είναι απλό. Δεν είναι είναι απλό. Αυτό το λέω. Είμαι ρεαλίστρια, ξέρω την πραγματικότητα. Πάντως, εδώ έρχονται και μηνύματα. Κάποια στιγμή να σε γνωρίσει, λέει, και ο κόσμος καλύτερα και από κοντά. Αν έχετε σκοπό να παρουσιάσετε το βιβλίο σας στην Καστοριά. Α, βεβαίως, με πολύ χαρά. Αυτό θα ήταν πάρα πολύ καλό. Και να μια πρόταση και μέσα από την εκπομπή μας, στις τοπικές αρχές, να δούμε πώς μπορούμε να βρεθούμε με την κυρία Χοροζίδου. Και τώρα που είναι εδώ, θα είστε για μεγάλο διάστημα στο χωριό σας. Μέχρι την Τρίτη. Μέχρι την Τρίτη κιόλας. Μάλιστα. Ναι. Και μετά θα φύγετε και πάλι Θεσσαλονίκη. Ναι, ναι. Όπου ζείτε μόνιμα, βέβαια. Ναι, θα το πούμε και αυτό. Ο σύζυγός σας πόσο έχει χαρεί? Για το συγκεκριμένο. Ο σύζυγός σας, λέω, πόσο σας έχει στηρίξει, πόσο ναι. έχει χαρεί και αυτός με αυτό ναι. που έχετε πετύχει και αυτό που βλέπει σήμερα επίσης να αποτυπώνεται ως πραγματικότητα. Είναι κάτι που το κάνουμε πραγματικά μαζί. Όλοι, δηλαδή, είναι εκ συμφώνου όλο αυτό που έχουμε κάνει mm-hmm. και έχω την αμέριστη στήριξή του. Και την ηθική πάντα και την πρακτική όποτε είναι εφικτό. Χρειάζεται και αυτό, έτσι. Χρειάζεται σε έναν αγώνα. Χρειάζεται πάντα. Το τονίζω mm-hmm. πολύ. Δηλαδή και τα παιδιά, για να πάμε λίγο αυτά που είπαμε στην αρχή, ότι και τα παιδιά πρέπει να έρχονται στον κόσμο από ένα ζευγάρι αγαπημένο, ενωμένο, σύμφωνο. Τι ωραίο μήνυμα. Τι ωραίο μήνυμα. Όχι, δεν τα κάνουν μόνο οι μάνες τα παιδιά. Τα παιδιά να έρχονται με δυο γονείς, με πατέρα και μητέρα στον κόσμο. Και να έρχονται με αγάπη, αυτό λέτε. Πάντα. Να έρχονται με αγάπη. Και αποδοχή από την αρχή. Και αυτό είναι ένα πολύ ωραίο μήνυμα, γιατί τα παιδιά σήμερα, κυρία Χοροζίδου, δεν ξέρω, φοβούνται, διστάζουν, σκέφτονται πώς θα τα καταφέρουν.
Σκέφτονται πολλά πράγματα. Δεν τολμάνε τα παιδιά ούτε να παντρευτούν, ούτε να κάνουν παιδιά και οικογένειες. Είναι πολύ προβληματισμένα. Δεν ξέρω αν τα δικαιολογείτε ή όχι. Φυσικά και τα δικαιολογώ. Ο κόσμος που ζούμε έχει γίνει πολύ δύσκολος. Τα παιδιά πέρασαν πολλές δυσκολίες και με τον κορονοϊό, αλλά και όμως με αυτή την αβεβαιότητα, με όλη την οικονομική κρίση. Είναι λογικό να αισθάνονται έτσι. Απ' την άλλη, πρέπει να αφήσουμε όμως και λίγο τον εαυτό τους έτσι να αγαπήσει, να δεχθεί με ανθρώπους, να μην είναι τόσο απομονωμένοι, που πολλές φορές νιώθουν οι νέοι ή δεν τολμούν να προχωρήσουν. Σωστά. Αλλά να πάντα να βάζουν και τη λογική, χρειάζεται. Και όταν βρουν άνθρωπο που ταιριάζουν, θα δουν ότι μέσα από την αγάπη έρχονται και τα υπόλοιπα. Έρχονται πολλά. Έρχονται πολλά. Ναι. Και μέσα από τα παιδιά έρχονται πολλά. Σήμερα είστε όλη η οικογένεια εδώ στο χωριό, στον Άγιο Ηλία. Όχι, είμαι εγώ με τα τρία μικρά μου παιδιά. Α, με τα τρία παιδιά. Τα υπόλοιπα είναι Θεσσαλονίκη. Ναι. Σε κατασκηνώσεις. Είσαι κατασκηνώσεις και τα λοιπά. Εγώ, κύριε Χοροζίδου, χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε σήμερα μέσα από την εκπομπή. Πραγματικά το παράδειγμά σας είναι εξαιρετικό. Είναι εξαιρετικό. Και χαιρόμαστε όταν βλέπουμε και δίπλα από το όνομα κάποιου Καστοριά και μάλιστα με τέτοιες διακρίσεις, χαιρόμαστε πραγματικά διπλά, γιατί χωρίς να το καταλαβαίνετε διαφημίζετε και την περιοχή μας. Πραγματικά τιμάτε την περιοχή μας, κύριε Χοροζίδου. Μπράβο σας. Το οφείλω πραγματικά, όπως το είπα στον τόπο. Μπράβο σας. Ό,τι μπορούμε ο καθένας κάνει, όπως κάνετε και εσείς το έργο σας. Ο καθένας με τον τρόπο του κάνει κάτι για τον τόπο του και για την ιστορία. Να είστε καλά. Θα χαρούμε πάρα πολύ αν όντως γίνει πραγματικότητα να σας γνωρίσουμε όλοι από πολύ πιο καλά και από κοντά, αν κάποια στιγμή με κάποιον τρόπο βρεθεί ο τρόπος να παρουσιάσετε. Δεν είναι το βιβλίο σας. Είναι νομίζω δύο τα βιβλία σας. Δεν είναι ένα. Είναι δύο τα βιβλία σας. Ναι. Είναι και ένα άλλο που είναι βιωματικό. Είναι η ημερολόγια εγκυμοσύνης. Είναι το ημερολόγιο εγκυμοσύνης. Γιατί όπως λέτε κάπου, είναι διαφορετική. Κάθε εγκυμοσύνη έχει τις δικές της εμπειρίες. Έτσι, πραγματικά. Κύριε Χοροζίδου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Και εγώ για την ευκαιρία. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή παραμονή στο χωριό σας. Ευχαριστώ. Σας καλή παραμονή. Καλή παραμονή. Εδώ λοιπόν, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Ήταν λοιπόν η κυρία Χοροζίδου. Σήμερα είναι πρώτο θέμα σε πολλές εφημερίδες. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.